Καλό μεσημέρι και από τη Σμύρνη. Εδώ ο αριθμός των νεκρών πρώτα απ' όλα να πω ευλαβία ότι έχει φτάσει τους 55. Ένα νούμερο το οποίο δεν φανταζόμαστε από την αρχή. Δεν έδειχνε ότι η Σμύρνη θα είχε τόσους πολλούς νεκρούς. Έχουν πέσει 17 κτίρια, το γνωρίζουμε. Σε ακόμη 8 κτίρια φτάνουν να βρουν επιζώντες. Αλλά και οι νεκροί, όσο περνούν οι ώρες, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα έχουν καταφέρει. Και οι τραυματίες πλησιάζουν σχεδόν τους 1000. Τώρα, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους που με ρώτησες, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Βέβαια, στο κτίριο που βλέπουμε πίσω μου, που είναι μια απλή πολυκατοικία, η οποία έπεσε, μια πενταόροφη πολυκατοικία, εδώ λένε οι αρχές, εικάζουν ότι βρίσκονται 3 με 4 άνθρωποι μέσα, ανάμεσά τους και μια γυναίκα με τα 2 μικρά της παιδιά. Δηλαδή, ακόμη υπάρχουν άνθρωποι μέσα, υπάρχουν και παιδιά μάλλον, που περιμένουν κάποια στιγμή να βγουν. Πάντως εδώ είναι η δεύτερη νύχτα που πέρασαν οι κάτοικοι έξω από τα σπίτια τους οι περισσότεροι, γιατί εδώ προειδοποιούν, όπως ακούσαμε και τον Δημήτρη μετά, όπως πριν, συγγνώμη, εδώ μετά το σεισμό αυτό το μεγάλο, ότι μην επαναπαυόμαστε, τους λένε, μπορεί να ξαναγίνει σεισμός. Βέβαια, οι μετασεισμοί που έχουν συμβεί μέχρι στιγμής είναι της τάξης των 4,5 με 5 ρίχτερ. Ευτυχώς δεν έχουμε ζήσει μεγαλύτερο μετασεισμό. Αλλά οι επιστήμονες δεν είναι καθησυχαστικοί ακόμη. Το φαινόμενο ακόμη δεν έχει περάσει, λένε. Μπορεί να ξαναγίνει και μάλιστα καλούν τις αρχές να είναι αυστηροί στα μέτρα. Δηλαδή να λένε στον κόσμο να μένει έξω ή να φύγουν μακριά από την περιοχή όσοι μπορούν, μέχρι το φαινόμενο αυτό να εξαφανίσει. Πάντως, 2:24, ακριβώς 2:24 μετά από τον τεχνικό σεισμό, η πόλη της Σμύρνης δεν έχει συνέλθει ακόμη. Η πόλη της Σμύρνης θρυνεί κάθε μέρα, κάθε ώρα θα έλεγα που περνάει, θρυνεί συνεχώς νεκρούς και οι τραυματίες όσο πάνε και αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται στο νοσοκομείο, με κάποιους από αυτούς να είναι σε βαριά κατάσταση, σε κρίση. Μαρία, υπάρχει κάποια εικόνα για το πόσοι άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι εξαιτίας του σεισμού? Ακόμη δεν υπάρχει κάποιο νούμερο αν υπάρχουν άστεγοι. Σίγουρα όλοι έχουν κάποιους συγγενείς που θα έχουν πάει εκεί να μείνουν ή θα έχουν φύγει από την πόλη. Έχουν στηθεί βέβαια και πολλές σκηνές στην πόλη, προκειμένου κάποιοι που φοβούνται να μπουν στα κτίρια τα οποία έχουν ρογμές και να κάθονται, να κοιμούνται σε αυτές τις σκηνές. Αλλά οι σκηνές, ας πούμε, είναι 2.000 που έχουν στηθεί. Θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε ότι μπορεί να είναι και 2.000 περίπου οι άστεγοι με αυτή την έννοια. Αυτοί που μένουν έξω γιατί τα σπίτια τους δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Μια έκθεση που βγήκε ευλαβία αναφέρεται ότι το 60% των σπιτιών της περιοχής όπου ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο δεν είναι, κανονικά δεν πρέπει να είναι κατοικίσιμο και ότι πρέπει οι αρχές να λάβουν μέτρα για να δουν τι θα κάνουν για αυτά τα σπίτια.